καλά. Τώρα δεν θα σε βλέπω καν. Ωραία. Γεια σας παιδιά, το σημερινό βίντεο είναι ένα back to school βίντεο, συγκεκριμένα haul όπως θα είδατε από το τίτλο και από το thumbnail. Ναι, γύρισα από τα ψώνια μου. Ναι, είχα πάει μαζί με τη Μαρτίνα όπως θα είδατε και στο Instagram. Και αν δεν είδατε, να πάτε να δείτε, βασικά δεν προλαβαίνετε γιατί θα έχει διαγραφεί ήδη το story μου. Αλλά για να προλαβαίνετε, να πάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Και ναι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, πάμε στο hall. Αν ακούτε μια φωνή από πίσω θα είναι η Μαρτίνα, μην αγχώνεστε. Έχω φίλους. Τα πληρώνω. Αυτά, πάμε στο βίντεο. Η πρώτη αγορά για σήμερα είναι από τα Tally Way, από τα αγαπημένα μου μαγαζιά. Να ξέρετε, τα περισσότερα πράγματα που έχω πάρει είναι jean φάση παντελόνια, οπότε αν περιμένετε να δείτε μπλούζες, θα δείτε μόνο δύο. Και ναι, πήρα ένα jean, το οποίο μου άρεσε αρκετά, βασικά για να τα έχω πάρει όλα μου άρεσαν αρκετά. Είναι αυτό εδώ το χρώμα, δεν πολύ φαίνεται στο βίντεο, αλλά μπλεδίζει κάπως και μου άρεσε επειδή έχει αυτές εδώ τις κίτρινες γραμμές και κάπως το αλλάζει. Είναι ψιλοκάβαλο, είναι το 32 νούμερο, ενώ τύπος δεν μου κάνει κάτι μεγαλύτερο. Και το πήρα στα 16 ευρώ, 15-9, αλλά 16 θα σας το λέω όλα χοντρικά. Και ναι, πιστεύω ήταν μια πολύ καλή τιμή για τζιν και τέτοια. Ναι, και θα με βολέψει πάρα πολύ στο σχολείο μου πιστεύω, γιατί ήταν κάπως ελαστικό, δεν μου ήταν τελείως στενό, αλλά ούτε φαρδί. Και ναι, συνδυάζεται εύκολα, γενικά μια πολύ καλή αγορά. Πετάγεται κάτω, μαζί με την σαμπουλίτσα του. Μετά συνεχίζουμε το Tally Way, γιατί πήγα δύο φορές, μην με ρωτήσετε το λόγο, απλά μετά λέω ας ξαναπάμε αφού να δω τα ίδια, δεν πειράζει. Λοιπόν, άλλη σακούλα, άλλα πράγματα. Πάλι jean, αλλά αυτή τη φορά μαύρο. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν το ύφασμα πολύ λεπτό, σαν κολάν και ήταν πάρα πολύ ελαστικό και έχει μόνο πίσω τσέπες, δεν ξέρω αν φαίνονται. Και μπροστά δεν είχε. Γενικά μπροστά φαίνεται σαν κολάν, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ψιλοκάβαλο, 32 νούμερο και πολύ καλή τιμή, 10 ευρώ. Ήταν νομίζω από τα περσινά σχέδια, γι' αυτό ήταν 10 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα προσφορές. Αν θα πάτε προσφορές, έτσι με διορθώνει η Μαρτίνα. Είσαι η manager. Ναι, δεν ξέρω καν να την ακούτε. Μπορεί τώρα αν πάτε στις επόμενες 2-3 μέρες θα το βρείτε. Δεν είμαι σίγουρη. Και ναι, τέλος με τα... τέλος με τα Tally Way και πάμε στα Pink Woman. Pink Woman πήρα μόνο μία αγορά, που είναι και αυτό από κάτω, φοριέται. Είναι φόρμα. Είναι αυτή εδώ η φόρμα, η γκρι. Στην κάμερα φαίνεται πιο σκούρ... Ρε Μαρτίνα, έλα, σήκω, πρέπει να φανεί η Μαρτίνα, αν δεν φανεί... Εντάξει, φάνηκες, χάρηκες, ωραία, φύγε τώρα. Να συνεχίσω το βίντεό μου. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η φόρμα, από κάτω στενεύει κάπως. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί σφίγγει στη μέση και σφίγγει από κάτω και γενικά δεν είναι τόσο φαρδιά. Και επειδή ξέρετε το γεγονός ότι είμαι πολύ αδύνατη και έχω πολύ αδύνατα πόδια, αν ήταν πολύ φαρδιά θα μου ήταν χάλια πιστεύω. Την πήρα στο extra small και στα 10 ευρώ, 9,99, ως συνήθως, κλασικά μαγαζιά. Στα Bershka, που στα Bershka πήρα περισσότερα πράγματα. Εσύ. Τι εσύ. Θα το καθαρίσεις. Εγώ. Καλά, κοιμήσου. Λοιπόν, στα Bershka πήρα αυτό εδώ το jean, το μαύρο, το οποίο δεν είναι ψιλοκάβαλο. Είναι σκισμένο σε αυτό εδώ το σημείο. Φαίνεται ότι είναι στο γόνατο, αλλά είναι πιο πάνω από το γόνατο. Το πήρα στο 32 νούμερο και είναι στα 20 ευρώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι εδώ πέρα έχει φερμουάρ. Το ανοίγεις, δεν έχει θέμα. Και δεν είναι τόσο μακρύ, είναι κάπως κοντό. Και δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά συνεχίζουμε με την μπλούζα εδώ πέρα, πάλι τα Bershka, που την λάτρεψα. Ειλικρινά, δεν ξέρω, μου άρεσαν πάρα πολύ όλα αυτά τα σχεδιάκια που έχει
τα ποτηράκια και τα λοιπά και πάρα πολύ το χρώμα της. Μαρτίνα, σταμάτα να γελάς. Παιδιά, πού είναι της κάτι. Λοιπόν, αυτή την μπλούζα την πήρα στα 6 ευρώ και extra small. Μου έκανε και το small, αλλά δεν ξέρω, την έτσι θα πω πιο καλά το extra small. Και ναι, πολύ χρήσιμη πληροφορία. Και πάμε στην τελευταία σακούλα μας για σήμερα. Πάλι τα βέσκα. Αντμένο μαγαζί βέσκα και αυτό. Και είναι αυτό εδώ το τζιν. Να, δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν φαίνεται βασικά. Είναι ψήλο κάβαλο. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που πήρα από τα τάλι, αλλά αυτό είναι κάπως πιο ανοιχτό. Και το πήρα γύρω στα 20 ευρώ και είναι κλασικά το 32 νούμερο. Κάτω στη γάμπα δεν σφίγγει όπως το μπούτι, ανοίγει κάπως και μ' άρεσε αυτό που λέει ο λόγος. Ήταν ένας λόγος που σκεφτόμουν να μην το πάρω επειδή δεν έσφυγε πολύ στη γάμπα. Αλλά η Μαρτίνα με έπεισε και το πήρα. Τελευταίο πράγμα για σήμερα, για το back to school haul. Είναι αυτή εδώ η μπλούζα που φαίνεται ότι είναι κάπως κοντή, αλλά δεν είναι. Είναι άσπρη, τα μανίκια της είναι στενά και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Την πήρα στο extra small στα 10 ευρώ και είχε και σε άλλα χρώματα. Αν ξαναπάω στο μπέσκα θέλω να πάρω και τα άλλα χρώματα. Αλλά τα λεφτά τα είχα μαζέψει για να πάρω τζιν, γι' αυτό είδατε τόσο πολλά τζιν. Ναι, γιατί μαζέψα λεφτά για να πάρω για ψώνια. Ναι, καταλάβατε ότι ήταν, έκανα πολλά λεφτά όλα αυτά που πήρα. Και ναι, τέλος πάντων αυτά. Και είχε και σε άλλα χρώματα, γκρι, μαύρο, ροζ, ένα κουφετί κάπως. Πράσινο. Και πράσινο, με ορθώνει η Μαρτίνα ξανά. Και ναι, ελπίζω να τη βρείτε γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, την έβλεπα, νομίζω και πέρσι την είχε, δεν είμαι σίγουρη, είχε κάποια κάπως παρόμοια και ήθελα να την πάρω και επιτέλους την πήρα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν θα ξαναακολουθήσει άλλο βίντεο back to school γιατί τώρα αρχίζω τα σχολεία, το γυρνάω Σάββατο, δεν ξέρω πότε θα το ανεβάσω. Ναι, η Μαρτίνα από εδώ την είχατε δει στο βίντεο της Σαντορίνης και της Ιού. Αν δεν την έχετε δει, γιατί είσαστε εδώ τώρα. Γιατί είσαστε εδώ τώρα και δεν πάτε να το δείτε. Σας το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο. Να ξέρετε, θα σας ενημερώσω πότε θα υπάρχει όλη αυτή η ροή στο κανάλι. Γιατί σκεφτόμαι να υπάρχει μια συγκεκριμένη μέρα που θα ανεβάζω βίντεο, όπως ήταν και πέρσι Τρίτη, φέτος δεν ξέρω ποια μέρα θα είναι. Θα σας ενημερώσω λογικά στο Instagram, οπότε να πάτε να με ακολουθήσετε, ώστε θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Η Μαρτίνα με επηρεάζει αρνητικά και μπερδεύω τα λόγια μου. Χαίρομαι γι' αυτό. Αυτή ήταν η Μαρτίνα, αυτή ήμουν εγώ η Βασιλική. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι και τότε, μπουμπου και μουά! Ντα, ντα, πάμα κα και πάμαλα. Αγκαντά, ντα, ντα, πάμε στα χαναλαλα. Μα τα ψάφανα στα φάστα σκαλαλα. Θα πάμε τέτοι γυμνασίου. Σας το λέω. Μην έχετε αμφιβολίες. Σας το λέω εγώ. Τα φαγκάρα θα... όχι! Α, έπαιζε το γιουκαλίδι. Ναι. Α, ναι, κοπελιά. Έπαιζε το γιουκαλαλάκι, αλλά τσελαναρά. Κατά να πας τα χαρά. Αβάλα τα χαρά. Έλα σε σαγιάλα. Τα φαγκάρα ψαλά, καρά τσαγάγια παλά. Να χαραμανμανά. Χαλά χαλαπάδα.